Αυτό το έργο ξεκίνησε με πολύ κόπο και με πολύ κυνήγι. Ώστε κάποιοι δεν θέλανε να γίνει αυτό το έργο, φοβόντουσαν ότι δεν θα τα καταφέρουν. Καταφέρουν, ναι. Δηλαδή. Από ό,τι βλέπετε, το έργο ολοκληρώθηκε. Χάρη σε όλο το χωριό και μπροστά 7 άτομα. Από μένα συγχαρητήρια. Υγεία στις οικογένειές σας και σε όλους τους οφείλους. Σήμερα για το χωριό μας είναι μια ξεχωριστή μέρα. Μια μέρα χαράς για όλους μας. Πιο πολύ όμως για εμάς του Δέλτα Σίγμα, που τέλος πάντων τρέξαμε λίγα παραπάνω. Κατορθώσαμε να φέρουμε σε πέραση και σε λειτουργία αυτό το κτίριο, που είναι το στολίδι του χωριού μας, σε μια περίοδο δύσκολη οικονομικά για όλους τους Έλληνες. Ευχαριστούμε την περιφέρεια, ιδιαίτερα τον αντιπεριφερειάρχη κύριο Γιανακούρα, τον φίλο Βαγγέλη. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση των εγγενείων του νέου κτηρίου πολλαπλών χρήσεων του χωριού μας. Σήμερα μας αξιώνει ο Θεός και ο προφήτης Ηλίας προστάτης του Συλλόγου να εγγενιάσουμε αυτό το κτίριο με πολύ κόπο που κατασκευάσαμε. Ευχαριστούμε από ψυχής μας όλους εκείνους που στήριξαν και συνέλαβαν σε αυτή μας την προσπάθεια με οποιοδήποτε τρόπο. Εμείς βρεθήκαμε και πάλι με τη βοήθεια του Θεού στο πανέμορφο χωριό μας να ξεκουραστούμε και να θυμηθούμε τα παλιά. Η κορυφαία και ξεχωριστή εκδήλωση του φετινού καλοκαιριού είναι τα εγγένεια του πολιτιστικού μας κέντρου που με πολύ κόπο κατασκευάσαμε και για το οποίο όλοι οι οχθήτες και οχθήτησες δικαιούμαστε να είμαστε υπερήφανοι και να καμπαρώνουμε το δημιουργημά μας. Σήμερα ανοίγουμε μια νέα σελίδα για το χωριό μας. Μια νέα σελίδα για όλους τους νέους και γέρους. Μια νέα σελίδα για τη μελλοντική ανάπτυξη και αναγέννηση του χωριού μας. Σήμερα ένα όνειρο ζωής για τους οχθήτες γίνεται πραγματικότητα. Σήμερα ήρθε η ώρα να εγγενιάσουμε το νέο πολιτιστικό κέντρο του χωριού μας. Τίποτα όμως από όλα αυτά δεν θα είχε γίνει εάν δεν υπήρχε η αποφασιστικότητα και το μεράκι του Δυτικού Συμβουλίου. Εάν δεν ήταν ενωμένος ο κόσμος του χωριού που αγκάλιασε με θέρμη τις ενέργειες του Δυτικού Συμβουλίου και σε χρόνο ρεκόρ με δικούς τους πόρους να φτιάξουμε τούτο το κτίριο. Εάν δεν υπήρχε η περιφέρεια Πελοποννήσου με τον αντιπεριφερειάρχη Βαγγέλη Γιανακούρα, εάν δεν υπήρχε ο Δήμαρχος Γιάννης Γιαννόπουλος, ο οποίος μας βοήθησε σε ό,τι του ζητήσαμε, αλλά και σκέπασε το κτίριο σε χρόνο ρεκόρ. Εάν δεν υπήρχατε όλοι εσείς, μικροί και μεγάλοι, που με κάθε τρόπο βοηθήσατε στην ανέργηση και αποπεράτηση του κτιρίου. Είμαστε πραγματικά χαρούμενοι και περήφανοι που φέραμε σε πέρασε ένα τόσο δύσκολο έργο για να παραδώσουμε στην κοινωνία των οχθείων ένα τέτοιο κτίριο, πραγματικό κόσμο στην καρδιά του χωριού, στο μπαλκόνι της Γκορτινίας. Στην πολιτική, μην νομίζω τον Αρόδινα. Υπάρχουν πιο πολλές πίκρες και λιγότερες χαρές. Κάποιοι νομίζουν το αντίθετο. Δεν είναι έτσι. Και ειδικά αν κάποιος πολιτεύεται στην Αρκαδία, με τα τόσα πολλά προβλήματα και με τόση μεγάλη αγάπη που έχουμε για τον τόπο αυτό, οι πίκρες είναι περισσότερες. Γιατί ρέματα. Θέλουμε. Έχει πολλά ρέματα η Αρκαδία. Μόνο ρέματα. Πάρα πολλά έχει καλούς ανθρώπους και δραστήριους. Γιατί θέλουμε να φτιάξουμε όσο γίνεται περισσότερα, αλλά είναι τόσο μεγάλα τα προβλήματα, τόσες μεγάλες οι ανάγκες οι οποίες υπάρχουν σε αυτόν τον όμορφο τόπο, στην ευλογημένη Αρκαδία που όλοι καταργόμαστε και όλοι είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό, που στενοχωριόμαστε που δεν μπορούμε να τα υλοποιήσουμε όλα. Σήμερα όμως, εδώ είναι μια μέρα χαράς. Από κάθε πλευρά. Στην πολιτική για μένα, χαρά είναι να γνωρίζω τόπους. Εάν δεν πολιτευόμουν στα όχθια, δεν έρχομαι ποτέ. Κι όμως είναι ένα υπέροχο μέρος, με τη θέα των μπαλκόνι της Γκορτινίας, όπως είπε εδώ και ο Παναγιώτης και οι υπόλοιποι. Δεύτερη χαρά μου ότι γνωρίσαμε ανθρώπους, τόσους φίλους, τους πιο πολλούς από εσάς σας ξέρω με το μικρό σας όνομα. Αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Είναι μεγάλη χαρά.
η μεγάλη επιτυχία που έχει κάποιος όταν πολιτεύεται. Ξέρεις, πας στην απρόσωπη Ομόνια και ακούς «Γεια σου, Βαγγέλη». Αυτό μένα με συνεπέρνει, μου αρέσει. Αυτό λοιπόν ζω και σήμερα εδώ βλέποντας τόσες γνωστές φυσιογνωμίες, τόσα γνωστά για μένα και αγαπημένα πρόσωπα, με τα οποία έχουμε πολλά χρόνια μια κοινή πορεία για την προσπάθεια για τον τόπο μας. Η μεγαλύτερη χαρά όμως σήμερα για έναν πολιτικό, όπως είμαι εγώ εδώ, είναι ότι βλέπω ότι ένα όνειρο το οποίο είχατε, το όνειρο να φτιάξετε το πνευματικό κέντρο σας, είναι πραγματικότητα. Αυτό μετράει για έναν άνθρωπο που πολιτεύεται. Θέλει να λέει ότι μεθαύριο που θα περάω από τα όχτια, όπως από την 1η Σεπτέμβρη δεν θα είπα την περιφερειάρχη, θα λέω ότι εδώ στο χωριουδάκι αυτό έβαλα και εγώ το λιθαράκι μου να γίνει αυτό το ωραίο πράγμα το οποίο όλοι σήμερα είμαστε χαρούμενοι και όλοι είμαστε συγκινημένοι. Αυτή η χαρά είναι τόσο μεγάλη που σκεπάζει όλες τις άλλες αγωνίες, όλες τις πίκρες τις οποίες έχει στην πολιτική. Η χαρά της προσφοράς, και για μένα πολιτική σημαίνει μόνο και μόνο προσφορά. Όταν ήρθε ο Γιάννης και η παρέα του πρώτη φορά για να φτιάξουμε το πνευματικό κέντρο, σου αντιμετώπισα λιγάκι, λέω τι θέλετε ρε παιδιά, τώρα σε εποχή κρίσης, πώς να φτιάξουμε αυτό το πράγμα. Λέει σε πρώτη φάση να κρεμίσουμε το βράχο, αρχίζουμε για προσπάθεια, βάζουμε τα πρώτα χρήματα για το βράχο. Όταν επιμένει κάποιος όμως κερδίζει, το παιδί αν δεν κλάψει δεν του δίνει μάνα. Μετά από λίγες μέρες πάει το συμβούλιο εκεί πέρα, λέει ο βράχος θέλουμε κι άλλα ακόμα μέχρι τον μπουρί της σώπας. Ρε παιδιά, ενώ είπαμε το κομμάτι το πρώτο, όχι λέει και το δεύτερο. Άντε πάλι προσπάθεια, άντε πίεση, να φτιάξουμε τον δρόμο πίσω για να περάσουν τα φορτηγά. Μετά πάμε στην επόμενη φάση να στήσουμε το κτίριο αυτό. Σε μια εποχή πάλι δύσκολη. Και μάλιστα θέλω να ξέρετε ότι κτίρια τα οποία όπως αυτό, που είναι μέσα στο όρια της κοινότητος, θα ανήκουν στην περιφέρεια, ανήκουν στο Δήμο. Και για να μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο, πρέπει να κάνεις προγραμματική σύμβαση με το Δήμο. Δηλαδή είναι γραφειοκρατική διαδικασία, αποφασίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο, θα φτιάξουμε το Πνευματικό Κέντρο Οχθείων, αποφασίζει ο Δήμος ότι θα το κάνουμε και μετά προχωρά στην δημοπράτηση. Μετά λεφτά δεν μας δίνουν εμάς για τέτοια έργα. Μας δίνουν για δρόμους επαρχιακούς και εθνικούς. Δεν έχουμε κονδύλια τέτοια για τέτοια έργα. Είναι δύσκολο να εξοικονομήσεις. Χάρη στη πίεση όμως των οχθιωτών, του Συμβουλίου, όλων των φίλων εδώ πέρα που ερχόντουσαν κάθε μέρα, βρήκαμε, εξοικονομήσαμε τα λεφτά αυτά και βοηθήσαμε κι εμείς με τα λίγα αυτά ποσά που δώσαμε για να γίνει αυτό το κτίριο. Αυτό όμως μετράει πάνω απ' όλα και αποδεικνύεται ότι πρώτα απ' όλα ότι εμείς οι Αρκάδες και ειδικά εσείς οι Γκορτίνοι, που οι πιο πολλοί φίλοι μου είναι Γκορτίνοι εμένα, είστε άνθρωποι δημιουργικοί, επίμονοι. Προσπαθείτε, γι' αυτό έχετε πετύχει. Γι' αυτό στη μισή Αθήνα την έχουν κατακτήσει οι Γκορτίνοι. Πάνω απ' όλα λοιπόν ότι είστε επίμονοι άνθρωποι, αγαπάτε τον τόπο σας και αυτό απεδείχθη ότι ένα μικρό χωριό έκανε ένα πολύ μεγάλο έργο. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Αυτό που με συγκίνησε εμένα ήταν αυτό, ότι ένα μικρό χωριό, ένας μικρός σύλλογος ξεκίνησε για τόσο μεγάλη προσπάθεια, πολύ μεγάλη προσπάθεια, σε εποχή κρίσης να χτίσει αυτό το πράγμα, ένα μικρό χωριουδάκι, είναι τεράστιο επίτευγμα. Με πολύ χαρά ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση ως νεοεκλεγής δήμαρχος να βρεθώ απόψε στα εγγένεια αυτού, σε αυτή την ωραία εκδήλωση που συμπεριλαμβάνουν τα εγγένεια του νέου σας κτηρίου, ως νεοεκλεγής δήμαρχος, διότι μου δίνει την δυνατότητα ως νέος σας δήμαρχος να επικοινωνήσω και να βρεθώ με τον καθένα σας προσωπικά και από το μικρόφωνο να σας απευθύνω θερμό ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, διότι στις πρόσφατες εκλογές με ανεδείξατε με πρύτατη πλειοψηφία ο Δήμαρχο της Γκορτινίας. Αισθάνομαι λοιπόν την ανάγκη να σας ευχαριστήσω ολόψυχα και να σας διαβεβαιώσω σε αυτή την πρώτη μας επικοινωνία ότι ως νέος σας δήμαρχος όχι απλά θα τιμήσω την εμπιστοσύνη που δείξατε στο πρόσωπό μου και στους συνεργάτες μου, αλλά θα είμαι διαρκώς και συνέχεια δίπλα σας για όλα τα θέματα που αφορούν τα χωριά μας, για όλα τα θέματα που αφορούν τη Γκορτινία. Θα είμαι δήμαρχος για όλους σας και θα είμαι στην διάθεση του καθενός από σας προσωπικά και θα ανταποκρίνομαι σε κάθε αίτημα που αφορά τον τόπο μας. Σε μια προσπάθεια πολλών ετών έλαβε σάρκα και οστά με την δημιουργία αυτού του καταπληκτικού χώρου, αυτού του πνευματικού κέντρου, αυτής της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, την οποία, όπως είπε και ο φίλος αντιπεριφερειάρχης ο Βαγγέλης ο Γιαννακούρας και οι άλλοι φίλοι, δεν τη συναντάς εύκολα στα χωριά της Γκορτινίας. Αλλά βλέπετε, όταν υπάρχει θέληση και πείσμα, μπορούν πράγματα που θεωρούνται ακατόρθωτα για μικρά χωριά, για μικρούς συλλόγους, να γίνουν όχι απλά κατορθωτά, αλλά να υπάρχει αυτό το καταπληκτικό αποτέλεσμα.
Είναι γνωστό ότι και ο Δήμος Βερθινίας υπό την απερχόμενη διοίκηση στήριξε με όλες του τις δυνάμεις ομόφωνα αυτό το έργο όσοι συμμετείχαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο το απερχόμενο υπό τον απερχόμενο Δήμαρχο και στηρίξαμε αυτό το έργο και στα πλαίσια των δυνατοτήτων το Δήμος είχε την ανάλογη συνεισφορά ώστε να επιτευχθεί και να ολοκληρωθεί αυτό το έργο διότι αυτή ήταν η υποχρέωσή μας. Και βέβαια είναι αυτονόητο, φίλε Πρόεδρε και αγαπητοί φίλοι όλοι, ότι και ως νέος Δήμαρχος τις όποιες ανάγκες προκύπτουν από εκεί, πάντα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας και των ευκαιριών που έχει ο Δήμος, θα ανταποκρινόμαστε άμεσα. Είναι αυτονόητο.